έχει προσεντήσει την αλυσίδα των τόσων άλλων συναρπαστικών που έχουμε δει στο μέχρι τώρα πρωτάθλημα. Έχω εδώ δίπλα μου τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη, για ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε κυριολεκτικά στα σημεία. Τι έχετε να πείτε, μιας και η μπίλια δεν έκατσε υπέρ της ομάδας σας? Εντάξει, κάναμε κέρια λάθη σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Υπήρχαν περίοδοι που ελέγχαμε το παιχνίδι, μπορούσαμε να είμαστε μπροστά, χάναμε lay-up, στο ημίχρονο είχαμε 2 στα 15 τρίποντα. Ενώ ήμασταν εκεί στον πόντο, αλλά όταν πέσει σε τέτοιες έδρες δύσκολες και σε τέτοια γήπεδα, πρέπει να συγκεντρωθούμε 40 λεπτά. Πληρώναμε ό,τι λάθος κάναμε, η ανόρθωση το έκανε πόντο. Στο τέλος σταθήκαμε και λίγο άτυχοι, εντάξει, όταν πηγαίνει το παιχνίδι στο πόντο, σταθήκαμε λίγο άτυχοι, μια-δύο φάσεις, ένα σουτ, μια βολή. Αλλά δεν έχει να κάνει. Η ομάδα μας πρέπει να παίξει καλύτερο μπάσκετ. Γιατί βλέπεις ότι κατά διαστήματα παίζουμε καλά και κατά διαστήματα παίζουμε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό έτσι. Πέραν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς, αλλά το είπα και μετά το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, πρέπει να βρούμε λύσεις σαν Απόλλωνας για να συνεχίσουμε. Έχω παρατηρήσει τρία σημεία. Το ένα ήταν το μαρκάρισμα του Μπάνιαρ, του νέου παίκτη της ανόρθωσης. Το άλλο σημείο ήταν οι 26 πόντοι που δέχθηκε η άμυνά σας στην δεύτερη περίοδο. Και βέβαια το τρίτο το σημείο ήταν η ατυχία εκεί με τον Σίτμαν, ο οποίος εντάξει ήταν άσοχος εκείνη την καθοριστική επίθεση, φάνηκε να τον παίρνει από κάτω. Όχι, δεν έχει να κάνει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Για τους 26 πόντους που είπες, αν δεις ήταν όλοι περισσότερες από λάθη μας. Γι' αυτό είπα και πριν. Είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ δουλειά αυτό, γιατί εκμεταλλεύεται κάθε λάθος ο αντίπαλος και στο ημίχρονο είχαν 13 πόντους από λάθη στο ημίχρονο και περισσότερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πέραν αυτού, η ομάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και πρόβλημα ψυχολογίας. Ξεκίνησε με άλλες διαθέσεις και έχει αυτή τη στιγμή 2-4. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα προβλήματα είναι πολλαπλά πέραν των τραυματισμών. Προβλήματα του τραυματισμού, ψυχολογίας. Η διοίκηση είναι εκεί, εμείς είμαστε εκεί, δουλεύουμε κάθε μέρα για την ομάδα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να βρούμε, να διορθώνουμε ένα-ένα πράγμα, γιατί το πρωτάθλημα συνεχίζεται, προχωράει και πρέπει να έρθουν νίκες στην ομάδα. Είναι βέβαια μακρύς ο δρόμος. Ο Απόλλωνας έχει μια αρκετά ικανή ομάδα, έχει αρκετές καλές μονάδες. Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι και από το αποσυνό αποτέλεσμα θα προσπαθήσετε να βγάλετε κέρδος για την ομάδα. Εντάξει, σίγουρα πάντα προσπαθείς να βγάλεις κέρδος, είτε χάνεις είτε κερδίζεις. Κρατάς καλά και διώχνεις κακά. Αλλά ξαναλέω, δουλειά να δούμε τι μπορούμε να προσαρμόσουμε για να συνεχίσουμε. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά επειδή ξεκινήσαμε με άλλες διαθέσεις, δυσκολεύουν. Αλλά όπως είπες, είναι νωρίς. Το θέμα δεν είναι αν είναι νωρίς στο πρωτάθλημα ή όχι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Έτσι, αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Συν ότι θέλουμε νίκες για να μην μείνουμε πίσω βαθμολογικά. Αλλά το πρωτάθλημα έχει διαφορετική μορφή φέτος με τα play-off. Οπότε εμάς στόχος είναι αυτός τώρα, να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, να έρθουν πίσω και κάποιοι τραυματίες. Και ο ένας ξένος σήμερα, ο Χανίφ, ήταν όλη τη βδομάδα εκτός. Και σήμερα αναγκαστήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε τόσο πολύ. Για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Και βέβαια αναμένουμε και την επάνωδο του Στεφανού του Ηλιάδη. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Φέτος η ομάδα παίζει χωρίς τον Στεφανό. Ουσιαστικά έχει παίξει ένα μισό ημίχρονο. Αλλά ρολάρε δηλαδή χωρίς το βασικό playmaker. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι αυτό δικαιολογία. Η ομάδα ξεκίνησε το πρωτάθλημα χωρίς τον Στέφανο. Πρώτα ο Θεός να μπει μέσα στην ομάδα, θα δώσει λύσεις επιθετικά που έχουμε αρκετό πρόβλημα και βλέπουμε. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουκούρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχαρητήρια πάντως για την προσπάθεια της ομάδας σας και φυσικά οι ευχές για μια καλύτερη συνέχεια είναι ό,τι πιο δεδομένο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε.